Flying Σαρίκους και Καβλάντα Hawks έρχονται αντιμέτωποι απόψε στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Development League. Πάμε ξανά τον Τζόμπουλ. Οι Flying Σαρίκους από τη μία με 7 νίκες και 11 ήττες. Θα έχουμε και ένα γρήγορο καλάθι, όχι βιαστικά, να κρίνω τη φάση. 7-11 λοιπόν οι Flying Σαρίκους, το ρεκόρ τους. Από την άλλη, Καβλάντα Hawks μετρούν 12 νίκες και 5 ήττες στην σεζόν. Κατοχή για τους Hawks. Ξεκίνησαν άστοχα οι δύο ομάδες. Κάτω από το αντίπαλο καλάθι θα πετύχει το δίποντο ο Πέτσας για το 0-2. Αλεξάκης, Μαρίνης, δεν θα πέρασει η πάσα του. Έγινε το κλέψιμο από τον Σοφούλη, ο οποίος θα πάει όλο τον δρόμο και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 0-4. Βάζει πλάτη ο Αλεξάκης. Εκεί κλείνεται ο Στασινόπουλος, θα χάσει. Ακόμα μια γρήγορη επίθεση για τους Καβλάντα Hawks. Έχουμε φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Παίρνει ο Στασινόπουλος. Η εκτέλεση για τρεις, εύστοχος ο Τζόρτζης. Για το 0-7. Θα απαντήσει ή δεν θα το κάνει ο Μαρίνης. Ακόμα ένα τρίποντο άστοχο αυτή τη φορά από τον Κολύβα. Δεύτερη ευκαιρία και καλάθι για το 0-9 από τον Τζόρτζη. Έχουν μπει ορεξάτη οι Καβλάντα Hawks. Τώρα θα έρθει και το πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους. Διαχείρος Αλεξάκη. Ακόμα μια δεύτερη ευκαιρία και ακόμα ένα καλάθι από τον Τζόρτζη για το 2-11. Αλεξάκης, Πιπηλής, Ρωσόπουλος θα χάσει. Γρήγορα στην επίθεση ο Τζόρτζης, δεν θα καταφέρει να πετύχει το ένα εύκολο lay-up. Πιπηλής κατεβάζει για την Flying Σαρίκους. Ρωσόπουλος, την μπάλα στη γωνία, η εκτέλεση στο σιδερό. Σοφούλης, δεν θα περάσει η πάσα του Τζόρτζη, δεν βγήκε εκεί η συνεργασία. Κακιάς. Γυρίζει ο Αλεξάκης με το δεξί, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, να πήδησε και αρκετές φορές το Στεφάνι και κατέληξε εκτός. Κολυμπάς, ρίχνει ταχύτητα. Τζόρτζης στη γωνία, Κολυμπάς το σκέφτηκε για λίγο. Δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Γρήγορα στην επίθεση, Δροσόπουλος θα στοχίσει. Ωραία η πάσα από τον Σοφούλη. Θα την κάνει assist ο συμπαίκτης του. Και έχουμε το 3-13. Το 2-13, με συγχωρείτε. Δροσόπουλος εύστοχος. 5-13. Σοφούλης κρατάει. Θα πάρει τώρα και την εκτέλεση, θα βρει σιδερό. Δροσόπουλος
Φέγει και πάλι γρήγορα μπροστά. Κακιάς γυρίζει με το δεξί, θα στοχίσει. Ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, αλλά παραμένει η κατοχή στα χέρια των γηπεδούχων. Αλεξάκης το σκέφτεται, αφήνει στον Δροσόπουλο. Από το ύψος των βολών η εκτέλεση, εύστοχος ο Πιπίλης. 7-13. Σοφούλης δυσκολεύεται εκεί, θα πάρει το φάουλ. Ενώ έχουμε και τις αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους. Χασινόπουλος και Γλινός θα περάσουν στο μάτς. Να δούμε αν έχουμε αλλαγή για τους Καβλάντα Hawks. Ναι, θα πέρασει εκτός ο Κολυβάς και στη θέση του θα μπει ο Πενταλής. Τζορτζής το αφήνει χώρο, δεν τους τιμωρεί. Επιθετικό rebound, δεν θα έρθει το καλάθι. Θα πάρει το αμυντικό rebound ο Αλεξάκης και κατεβάζει κιόλας. Γλινός που θα φτάσει μπάλα στον Αλεξάκη. Το Φούλης θα πάρει το φάουλ. Είναι το τρίτο ομαδικό για την Flying Circus. Σοφούλης οργανώνει. Τζόρτζης. Πεντάρης. Δεν θα περάσει πάσα του, έγινε το κλέψιμο από τον Πιπιλή. Γρήγορα στον εφνιδιασμό, αλλά έχασε την ισορροπία του εκεί ο Γλινός. Βγαίνει έξω για να ηρεμήσει κάπως την κατάσταση ο Πεντάρης, κλείνεται εκεί από δύο. Βρίσκει συμπαίκτη, από κοντά θα πάρει το φάουλ τώρα ο Πέτσας. Ο Στασινόπουλος είναι εκείνος που κάνει το φάουλ και στέλνει τον αντίπαλό του στην γραμμή των βολών. 7-13 το σκορ, με 3.53 ακόμα να απομένει στο πρώτο δεκάλεπτο. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη. Δροσόπουλος. Αλεξάκης. Θα πάρει το σουτ. Το rebound βγάζει νικητές τους Καβλάντα Hawks. Πεντάρης γρήγορα στην επίθεση. Φίνει στο Τζόρτζι. Σοφούλης, δύο παίχτες πάνω του. Κρατάει. Κοιτάει τώρα τις επιλογές του. Βήμα στο πλάι, εκτέλεση, αστοχή. Αλεξάκης καθάρισε το rebound. Πιπιλής. Παίρνει ο Αλεξάκης. Ο Λουσόπουλος έχει χώρο. Δεν τον εκμεταλλεύεται, θα πάρει το επιθετικό rebound. Γυρίζει, δύσκολη προσπάθεια. Σοφούλης. Πατάει γερά, θα πάρει το σουτ και το φάουλ από τον Αλεξάκη, ο οποίος δεν δέχεται αδιαμαρτυρητά την απόφαση του διαιτητή. Τρεις βολές για τον Σοφούλη. Συνεχίζει να διαμαρτύρεται ο Αλεξάκης, θα λέει και με τους διαιτητές. Αυτό ήταν μάλιστα και το πέμπτο φάουλ για τους γηπεδούχους. Κανένα φάουλ δεν έχει μέχρι στιγμής η φιλοξενούμενη ομάδα. Αλλαγή τώρα στη θέση του Πιπιλή, θα περάσει ο Μαρινής. Σοφούλης στην βολή. Εκτελεί, θα τη βάλει. Έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη χάσει, έχει ακόμα μία. Θα βάλει την τρίτη, 2 στις 3 για το 7-15.
Βρεσόπουλος. Η εκτέλεση κατευθείαν άστοχη. Αλεξάκης ανανέωνε την επίθεση. Ούτε εκείνος θα μπορέσει να καταφέρει κάτι από κοντά. Ακόμα μια προσπάθεια και θα έρθει τελικά το καλάθι. Για το 9-15. Σοφούλης απέναντι τον Δροσόπουλο. Σημαδεύει τον Τζόρτζι, εκείνος θα κόπει από τον Αλεξάκη. Η πάσα θα περάσει και από την τρύπα της Βελόνας. Πέρασε την πάσα ο Πεντάρης. Και τελείωσε τη φάση ο Πέτσας. Ήταν εκείνος που τελείωσε τη φάση. Τον Ντάλπιν τώρα στον Αλεξάκη. Και εκτέλεσε τον Δροσόπουλο, εύστοχος. Για δύο ήταν το σουτ. 11-17. Η εκτέλεση αμέσως στην επίθεση από τους Καβλάντα Φόξ. Η πάσα για το πουθένα δεν πρόλαβε ο Μαρίνης, όπου ζητάει και ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Θέλησε και ο Δροσόπουλος να βγάλει γρήγορα την ομάδα του στην επίθεση, αλλά έγινε το λάθος και τώρα ο Σοφούλης οργανώνει για τους Καβλάντα Χόξ. 1-29 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Σοφούλης. Δεν περνάει η πάσα του για τον Πέτσα. Τζόρτζης εκτελεί. Ήτανε κακό το σούτ του. Θα καταλήξει airball. Κάκιας τώρα. Θα πάρει τη θέση του Δροσόπουλου. Στασινόπουλος από την κορυφή. Σοφούλης. Πέτσας θα πάρει ψηλά. Θα πάρει και το φάουλ συνέχεια από τον Γλινό, ο οποίος ζητάει για αλλαγή. Εύστοχος ο Πέτσας. Στο συν 8 η Καβλάντα Φόξ. 45 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Από τα δεξιά το σούτ αστοχό. Μαζεύει το rebound Βασιμακόπουλος. Σοφούλης θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. 11-22. Σε διψήφιο αριθμό η διαφορά. Στο συν 11 οι φιλοξενούμενοι. Μαρίνης. Κακιάς. Πιέζεται, θα κάνει το φάουλ ο Πεντάρης. Άπλωσε εκεί το χέρι του αντικανονικά. 7 δευτερόλεπτα τώρα όλα για την Flying Circus. Αλεξάκης. Στασινόπουλος θα πάρει το σουτ, θα βρει σιδερό. Τζόρτζης, ένα δευτερόλεπτο, να δούμε, δεν θα προλάβουν να κάνουν την επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος της πρώτης περίοδου. Flying Circus, Καβλάντα Φόξ, 11-22. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο. Με την Flying Circus στην επίθεση. Δροσόπουλος επιμένει, θα πάρει το φάουλ. Γράπωσε εκεί στην αντίπαλη άμυνα. Πήρε το επιθετικό rebound. Και τώρα βρίσκεται στην γραμμή των βολών για τις δύο ελεύθερες βολές. Θα στοχίσει στην πρώτη. Στο συν 11 θυμίζουμε η Καβλάντα Φόξ με το σκορ στο 11-22. Εύστοχος στην δεύτερη. Ρίχνει τη διαφορά στους 10. Εκτέλεσε αμέσως από τον Σοφούλη, εκτελεί ο Σοφούλης, 12-25. Παίρνει ο Δροσόπουλος. Πιπηλής, δεν θα βρει στόχο.
θα σώσει την μπάλα, αλλά δεν θα σώσει την κατοχή. Ο παίκτης της Flying Cyrus γρήγορα στην επίθεση. Ο πεντάρης, η μπάλα παραμένει στους Hawks. Σοφούλης, ωραία εκεί ξεμαρκαρίστηκε και βρήκε και το καλάθι για το 12-27. Μαρίνης, Δροσόπουλος, τώρα ο Μαρίνης, Αλεξάκης, ο Ντάλτιν πάνω του. Η εκτέλεση για τρεις από τον Δροσόπουλο, δεν θα βρει στόχο. Σοφούλης, είδε εκεί την κίνηση του Μπόικο, δεν του πέρασε την πάσα. Μπάλα και πάλι στον Σοφούλη. Η εκτέλεση για τρεις, αυτή από τον Ασημακόπουλο. Η μπάλα στο παράμενη στα χέρια των Καβλάντα Χόξ, οι οποίοι έχουν 5 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Σοφούλης θα εκτελέσει λίγο πριν τη λήξη του χρόνου. Κάκιας τώρα πιέζεται, βρίσκει συμπαίκτη. Πιλής. Η εκτέλεση από τον Αλεξάκη. Έρχεται εκεί για το επιθετικό rebound ο Κάκιας. Θα πάρει και το foul. Ακόμα ένα επιθετικό rebound για την Flying Cyrus. Άρα έχουμε και την αλλαγή για τους Καβλάντα Hawks στον πάγκο πεντάρης, για να πάρει στη θέση του ο Λιωδής. Εκτελεί τώρα την πρώτη, θα τη βάλει. 13-27. Εκτελεί τη δεύτερη, θα βρει σίδερο ο Αλεξάκης. Θετικό rebound και θα πετύχει το καλάθι. 15-27. Σοφούλης κρατάει. Πάει από τα δεξιά. Μπόικο. Τζόρτζης. Εκτέλεση για τρεις, εύστοχη από τον Ασημακόπουλο. Και το σκορ στο 15-30. Στο σύν 15 η Καβλάντα Hawks. Δροσόπουλος. Έχουμε φάουλ τώρα. Είναι το τρίτο ομαδικό των Καβλάντα Hawks. Ήταν εκείνος που έκανε την παράβαση. Επιλής. Ρωσόπουλος. Κακιάς με το δεξί, υποπίεση. Μαζεύουν το rebound οι Hawks. Παίρνει ο Σοφούλης για να πάει σε οργανωμένη επίθεση, ενώ ο Αλεξάκης εκεί προσπάθησε έτσι στα κρυφά να του πάρει την μπάλα. Σοφούλης θα εκτέλεσε για τρεις, θα στόχει εσύ. Αλεξάκης. Δροσόπουλος εκτελεί για τρεις, άστοχος. Μαζεύει το rebound ο Λιώδης. Σοφούλης χάνει προς στιγμήν. Έχει δει και τον συμπαίκτη που είναι αμαρκάριστος, ο Μπόικο. Θα αφήσει πάλι στο καλάθι για το 15-32. Μαρίνη στη γωνία, εκτελεί για τρεις, θα στοχίσει. Αλεξάκης παλεύει για το επιθετικό rebound και θα τα καταφέρει. Μαρίνης θα καθίσει τον πάγκο για να περάσει τη θέση του ο Γλινός τώρα για την Flying Cyrus. Σοφούλης βρίσκει λίγο χώρο, θα εκτελέσει, θα στοχίσει.
κατοχή για Καβλάντα Hawks. Στην επαναφόρα οι φιλοξενούμενοι. Σοφούλης ήταν χαμηλά η πάσα του, κατάφερε να συγκρατήσει ο παίκτης των Hawks, ο οποίος πιέζεται. Θα πάρει και πάλι το τρίποντο από πίση, θα βάλει το καλάθι, ενώ βρίσκεται και στο έδαφος. 15-35, στο σύν 20 φτάνει η διαφορά. Ξεφεύγουν οι Καβλάντα Hawks. Νοσόπουλος έχει χώρο, δεν τον εκμεταλλεύεται, ήταν άστοχο το σούτ του. Αλεξάκης θα πάρει το φάουλ. Ενώ γράψει ακόμα ένα επιθετικό rebound. Αντιμετωπίζουν αρκετά πρόβλημα από τον Αλεξάκη στο σημερινό μάτς η Καβλάντα Hawks, καθώς ο παίχτης της Flying Circus έχει πάρει αρκετά επιθετικά rebound. Εκτελεί, θα αστοχίσει. Εύστοχος στη δεύτερη. 16-35. Σοφούλης. Έχουμε χαμηλά το φάουλο από τον Δροσοπουλό. Στην επαναφορά η Hawks, Σοφούλης θα πάρει και πάλι. Εκτελεί για τρεις, θα στοχίσει. Κουπηλής και πάλι στο γλυνό. Αλεξάκης πάσα χέρι με χέρι και το καλάθι με τη βοήθεια του ταμπλό. 18-35. Σοφούλης θα περάσει πάσα. Κατοχή παράμενη στα χέρια των Πορτοκαλί. Σοφούλης στο πλάι, παίρνει το σκρίνο από τον Πέτσα. Η εκτέλεση για τρεις εύστοχη από τον Μπόικο. 18-38 στο συν 20 και πάλι η Καβλάντα Hawks, οι οποίοι βρίσκουν λύσεις πίσω από 6-75. Δροσόπουλος αστοχής και τώρα ακόμα ένα επιθετικό rebound, μπαίνει στη λίστα για τον Αλεξάκη. Βγάζει έξω, ακόμα ένα τρίποντο, άστοχο και αυτό από τον Πιπιλή. Μακρινή πάσα, θα έρθει και το καλάθι από τον Παπαδημητρόπουλο, νομίζω, ναι. Ο Παπαδημητρόπουλος είναι εκείνος που πέτυχε το καλάθι και έτσι αναγκάζει την Flying Circus να καλέσει time out. Επιστρέψαμε στη δράση μετά το time out της Flying Circus, η οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ με 18-40. Έχουν καταφέρει να ξεφύγουν οι Καβλάντα Hawks, έχουν καταφέρει να χτίσουν μια μεγάλη διαφορά. Κάκιας τώρα θα πάρει το shoot, θα ευστόχησε για 3. Και 1.43 και 21.45 τώρα. Κουπηλής θα στοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Γλινό, ο οποίος φεύγει και από τον Μπούγιο. Η εκτέλεση ακόμα μία για τους Flying Σουάρικους, ακόμα μία άστοχη. Σοφούλης γρήγορα στην επίθεση, αφήνει στον Πέτσα, εκείνος δεν μπορεί με την πρώτη ούτε με την δεύτερη. Σοφούλης κρατάει, υποπίεση στο τρίποντο, θα αστοχίσει. Πηλής στα
Αλεξινόπουλος είχε χώρο, αλλά το σου του ήταν αρκετά κακό. Αλεξάκης τώρα επιστρέφει στο παιχνίδι, θα πάρει θέση του Γλυνού. Σοφούλης δείχνει το σύστημα στους συμπαίκτες του. Κρατάει, έχει πάνω τον Δροσόπουλο, περνάει, δεν θα περάσει ωστόσο και η πάσα του. Κακιάς, Δροσόπουλος, Πιπηλής, επιλέγει να παίξει με τον Κάκια και καλά κάνει. 23-45. Δροσόπουλος από το πλάι εκτελεί, θα στοχίσει. Η μπάλα πάει στον Σοφούλη. Πατάει εκείνος γερά, θα εκτελέσει για τρεις. Αλέκια. 22-45 το σκορ. Κακιάς. Στασινόπουλος από κοντά, θα πάρει το φάουλ από τον Παπαδημητρόπουλο. Είναι το πέμπτο ομαδικό των Καβλάντα Hawks. Ένα θυμίζουμε έχει Flying Circus μέχρι στιγμής, ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο, στα τελευταία 46 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Πουλής κρατάει. Στη γωνία ήταν μόνος του και το εκμεταλλεύτηκε ο Κολυβάς. 22-48. Μπάλα, 18 δευτερόλεπτα, 13 για την Flying Circus. Δροσόπουλος, Κακιάς. Τώρα ο Δροσόπουλος θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Το rebound στα χέρια των Hawks. Έχουμε βήματα από τους από τον Ασημακόπουλο, ο οποίος δεν κατάλαβε εκεί ποιο χρονόμετρο έληξε. Είχαν απομείνει 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Η κόρνα που ακούστηκε ήταν για τον χρόνο επίθεσης. Έτσι, η Flying Circus έχει 2,4 τώρα για την επίθεσή της. Αλεξάκης παίρνει, κλείνεται από 3, θα γίνει το κλέψιμο και θα φτάσουμε στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Flying Circus, Καβλάντα Hawks, 23-48. Ξεκίνησε τώρα και το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο ξεκινάει με το σουτ του Σοφούλη. Με το 22-50 μπαίνει ζεστός και στο τρίτο δεκάλεπτο ο παίχτης των Καβλάντα Hawks. Στο σύν 25 διαφορά μειώνει τώρα ο Μαρίνης. Σε 24-50 γρήγορα στην επίθεση η Καβλάντα Hawks και το φάουλ. Από τον Μαρίνη, ο οποίος διαμαρτύρεται. Ήταν το τρίτο φαουλ του Μαρίνη, ενώ ο Τζόρτζος ανενόχλητος θα κάνει το 24-52. Δροσόπουλος, ούτε με τη δεύτερη θα μπορέσουν να πετύχουν κάτι οι γηπεδούχοι. Σοφούλης πάει μόνος του, περνάει ωραία, θα φτάσει μέχρι το τέλος.
24-54 διαμαρτυρίες του Μαρίνη συνεχίζονται και στον διαιτητή, ο οποίος του εξηγεί κάποια πράγματα, Δροσόπουλος. Αλεξάκης παίρνει θέση, έχουμε φάουλ από τον Τζορτζή. Ζητάει ο Κάκιας, κρατάει ο Πιπιλής, βρίσκει τον Δροσόπουλο και εκείνος με το δεξί. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Έτοιμος για τη συμπληρωματική βολή, θα τη χάσει. Σοφουλής κρατάει, έχει πάνω τον Δροσόπουλο. Παίρνει το σκρίν από τον Τζόρτζη. Εκτελεί για τρεις, εύστοχος. Αυτός ο Σοφουλής. 26-57. Με συγχωρείτε. Ενώ έγινε τώρα και το κλέψιμο, γρήγορα στην επίθεση η Καβλάντα Χόξ, δεν θα πετύχει κάτι ο Μπόικο. Έγινε και το λάθος. Κακιάς θέλει να πάει μόνο στην προσπάθεια, πιέστηκε και αστόχησε. Okay. Βγήκε επιθετικά ο Δροσόπουλος, πάει και κάνει το κλέψιμο, κρατάει ο Σοφούλης. Σηκώθηκε τώρα για τρεις, θα κόπη από τον Μαρίνη. Η κατοχή παραμένει στους Hawks. Σοφούλης θα λέει και λίγο με τον Μαρίνη. Θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Παρατήρηση τώρα από τον διαιτητή για να σταματήσουν οι ομιλίες. Και τώρα συνεχίζουμε το μάτς με τον Δροσόπουλο να κατεβάζει. Οι Flying Star που σημίζουμε προέρχεται από τρεις ερείτες. Ενώ τώρα θα έρθει και το τρίποντο από τον Μαρίνη για το 30-57. Από την άλλη η Καβλάντα Hawks θέλουν να συνεχίσουν τις νίκες. Εδώ παρά λίγο να γίνει το λάθος, καταφέρουν να συγκρατήσουν οι φιλοξενούμενοι και ο Τζόρτζης θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι. 30-59. Τζόρτζης θα κάνει το κλέψιμο, αλλά δεν ολοκληρώνεται. Όχι, δεν ήταν ο Τζόρτζης, ήταν ο Μπόικο, ο οποίος προσπάθησε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Η πάσα για κανέναν, να καταφέρνει ο Αλεξάκης να συγκρατήσει την μπάλα. Δύο μέναν τώρα. Σοφούλης πάει μόνος του, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Δροσόπουλο. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να κερδίσει ήταν αυτό από τον Σοφούλης. Τελεί θα στοχίσει στην συμπληρωματική βολή. 6,5 λεπτά ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Σταθερά μπροστά η Καβλάντα Hawks. Και πάλι παρεμβαίνει ο Μπόικο, ο οποίος θα στείλει εκτός την μπάλα. Το σούτ του Μαρίνη θα βρει στόχο. 32-61. Σοφούλης, Τζόρτζης, εκτελεί υπό την πίεση του Κάκια. Ο Πιλής κρατάει, ψάχνει επιλογές, αφήνει έξω στον Δροσόπουλο. Έχει λίγο χώρο εκείνος, δεν θα τον εκμεταλλευτεί. Το rebound δεν θα πάει στα χέρια των Hawks, η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Κακιάς με το δεξί, εύστοχος. 34-61.
Σοφούλης εκτελεί αμέσως, δεν θα βρει στόχο. Τζορτζής ανανεώνει την επίθεση. Και πάλι ο Σοφούλης, ούτε τώρα. Επιλής. Αταγέρα σηκώνεται, θα στοχίσει. Κακιάς επιμένει και θα δικαιωθεί. 36-61. Μποϊκό. Διώδης αφήνει στο Σοφούλη. Δεν περνάει η πάσα του αρχικά. Προσπαθεί να συγκρατήσει ο Λιώδης. Αλλαγή τώρα για τους Καβλάντα Hawks. Θα περάσει ο Πενταρής στη θέση του Μπόικο. Μαρίνης αφήνει και πάλι στον Πιπηλή. Ρωσόπουλος ζητάει και παίρνει ο Κάτιας. Με το δεξί δεν θα πετύχει το καλάθι, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Ασημακοπλό. Τρίτο ομαδικό για τους Καβλάντα Hawks. Εύστοχο στη βόλη ο Κάκιας. Ο Δροσόπουλος επιμένει, ο Σοφούλης θα στοχίσει. Θετικό rebound από τον Παπαδημητρόπουλο. Ακόμα μια προσπάθεια από τον Σοφούλη, άστοχη και αυτή. Έξι δευτερόλεπτα για τους Καβλάντα Hawks. Η πάσα πέρασε από όλους, από όλα τα σώματα και θα καταλήξει εκτός. Θα γίνει το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Πιλής αποφασίζει να εκτελέσει, θα στοχίσει, δεν την πορεία της μπάλας ο Αλεξάκης, ο οποίος θα πάρει τις βολές έπειτα από το φαουλ του Πέτσα. Τέταρτο ομαδικό για τους Hawks. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν στο τρίτο δεκάλεπτο. Αλεξάκης στοχή στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Εύστοχος και στη δεύτερη. 41. 61. Αλεξάκης με το δεξί δεν θα βρει στόχο. Ούτε με τη δεύτερη ούτε με την τρίτη. Το πάλεψε και ο Αλεξάκης αλλά δεν τα κατάφερε. Τζόρτζης θα πάρει την πάσα, θα βάλει και το καλάθι. 41-63. Μαρίνης είχε χώρο, δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Δημητρόπουλος βρίσκει τον Τζόρτζη, δεν θα βγει συνεργασία. Θα γίνει το κλέψιμο. Αλεξάκης αφήνει στον Πιπηλή. Ο Πιπηλής θέλει να πάει μέχρι μέσα.
επέλεξε να πασάρει αντί να τελειώσει. Κακιάς θα πάρει το φάουλ από τον Πέτσα. Πέμπτο ομαδικό για τους Καβλάτα Hawks και έτσι έχουμε βολές. Στασινόπουλος και Γλίνος θα περάσει στο παρκέ για την Flying Circus. Στόχο στην πρώτη. Στόχο στη δεύτερη. 42-63 το σκορ. Ωραία, πάσα για τον Τζόρτζι, θα την κάνει ασίστ εκείνος. 42-65. Γλινός βγάζει έξω, Αλεξάκης θα βρει στόχο. Πάλι στο Σοφούλη για να οργανώσει την επίθεση των Καβλάτα Hawks. Παίρνει και θα φτάσει μέχρι το τέλος, αλλά θα στοχίσει ο Παπαδημητρόπουλος. Γρήγορα στην επίθεση ο Κάκιας και θα πετύχει το καλάθι για το 44-65. Σοφούλης. Εντάρης. Θα στοχίσει. 1-28 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Γλινός δυσκολεύεται εκεί. Θα γίνει το λάθος. 3-2 τώρα στην επίθεση. Σοφούλης προσποιείται. Θα πάρει το σουτ. Έρχεται ο Πέτσας εκεί να γραμμίσει. Να γραπώσει το επιθετικό rebound και να πετύχει το καλάθι. 44-67. Στασινόπουλος. Κακιάς βγάζει στη γωνία. Δροσόπουλος εκτελεί για τρεις, εύστοχος. Στα 47-67 στους 20 διαφορά. Ενώ θα έρθει και το τρίποντο από τον Σοφούλη, ο οποίος χτυπάει και κάνει το 47-70. Αλεξάκης θα πάρει και ανάμεσα από δύο. Πάει μόνο στη φάση, επιμένει. Θα πάρει το φάουλ από τον Πέτσα. Θυμίζουμε εδώ και λίγα λεπτά έχουν συμπληρωθεί τα πεντοματικά των Καβλάτα Hawks. Έτσι, κάθε φάουλ είναι βόλες για την Flying Circus. Εύστοχο στην πρώτη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. Για το 49-70. 19 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Καβλάτα Hawks. Σοφούλης κρατάει, οργανώνει. 9 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα τώρα, παίρνει το screen. Εκτελεί, θα κόπει ο Σοφούλης. Τζόρτζης προλάβαινε το ρολόι, δεν θα πετύχει το καλάθι. Επιθετικό rebound και καλάθι, όχι, δεν μέτραει το σουτ του Πέτσα, καθώς ο χρόνος είχε ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον διαιτητή. Έτσι φτάνουμε στο τέλος τρίτης περίοδου. Flying Circus Καβλάτα Hawks 49-70. Μόλις ξεκίνησε και το 4ο δεκάλεπτο. 49-70 το σκορ, σταθερά μπροστά η Καβλάτα Hawks. Προηγούνται της Flying Circus, η οποία βρίσκεται στην επίθεση με τον Μαρίνη. Πιπηλής, Γλινός, κλείνεται εκεί από τρεις. Μαρίνης, ακόμα μια ευκαιρία, θα στοχίσουν και πάλι οι γηπέδουχοι. Σοφούλης, μακρινή πάσα. Πέτσας, έχουμε βήματα. Λάθος εδώ από τον παίχτη των Hawks. Ο
Αυγλινός, Στασινόπουλος, ψάχνει επιλογή, βγάζει έξω. Πιπηλή, Σπαταγερά, εκτελεί και ευστοχή για το 51-70. Πέτσας, πέφτει πάνω το Στασινόπουλος. Θα του κάνει το φάουλ. Η εκτέλεση διάτρης από τον Σοφούλη. Πέτσας επιμένει, παλεύει εκεί για το επιθετικό rebound. Ο Ελληνός δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Βρισκόνται στο έδαφος οι παίχτες των δύο ομάδων. Η μπάλα είναι για τους για τους Καβλάντα Hawks. Σοχούλης βγάζει έξω στον Κολυβά. Εκείνος για τρεις. Θα βρει σίδερο. Πιπηλής αποφεύγει ωραία τον αντίπαλό του, αλλά δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Κολυβάς. Σοφούλης προσποιείται, αποφεύγει τον Πιπηλή. Πάει και ο Γλυνός πάνω του, θα στοχίσει. Πιπηλής τώρα ξεχύνεται στον εφημιασμό. Ανενόχλητος θα πετύχει το lay-up για το 53-70. Κολυβάς οργανώνει. Αφήνει στον Σοφούλη. Πέτσας πάει κοντά. Θα στοχίσει, γραφώνει το rebound ο Κάκιας. Μαρίνης εκτός οροπίας στο σουτ. Κολυβάς είναι πιο ψηλή η πάσα του. Βιάστηκε εκεί να βρει τον Πέτσα, αλλά έβαλε περισσότερη δύναμη από όσο θα έπρεπε. Ένας Μακόπουλος τώρα στο μάτς για τους Πορτοκαλί. Ενώ ο Δροσόπουλος και Αλεξάκης θα πάρουν τη θέση του Στασινόπουλου και του Γλυνού αντίστοιχα. Η εκτέλεση για τρεις, εύστοχος ο Πιπηλής. 56-70. Ο Πιπηλής είναι ο μόνος που έχει σκοράρει στο 4ο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Κάκιας με το δεξί θα στοχίσει, μαζεύει το ρεμπάντο ο Σημακόπουλος. Σοφούλης. Μπροστά του ο Μαρίνης. Θα πάρει το σουτ ο Σοφούλης και θα το βάλει. Για το 56-73. Πιπηλής θα το βάλει και αυτό, όχι αυτή τη φορά. Ωραία πάσα, αλλά χωρίς καλή κατάληξη από τον Σοφούλη. Ενώ ο Κακιάς θα κάνει το 58-73. Σοφούλης θα πάρει το φάουλ. Έχουμε και ένα χτύπημα εκεί στο πρόσωπο. Στον Κάκια. Αυτός βρίσκεται στο έδαφος. Πρέπει να δεχτεί εκεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο στην προσπάθεια του Σοφούλη, ο οποίος θα πάει στη γραμμή των βολών για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Εκτελεί τώρα για την δεύτερη. Αλλά
Εκτέλεση του Μαρίν είναι αστοχή. Σοφουλής κατεβάζει Παταγερά, εκτελεί, θα αστοχήσει και αυτός. Εκτέλεση για τρεις. Δεν θα φέρει κάτι. Ο Σοφουλής βγαίνει γρήγορα στην επίθεση. Τον κυνηγάει ο Στασινόπουλος, αλλά δεν τον προλαβαίνει. 58-77. Πρωταγωνιστής ο Σοφουλής στο σημερινό μάτς για τους Καβλάντα Χόκς. Στασινόπουλος ψάχνει επιλογή. Βλέπει τον Αλεξάκη. Ζητάει και παίρνει ο Μαρίνης. Ρωσόπουλος. Στασινόπουλος προσποιήθηκε. Φτάνει μέχρι το καλάθι, δεν θα πετύχει το δίποντο. Φάουλ τώρα στον Ασημακόπουλο. Τον βρήκε και άθελα το Δροσόπουλος. Βέβαια και 12 ακόμα για το φινάλε. Η Καβλάντα Χόκς είναι αγκάλια με την 13η νίκη τους. Με το σκορ στο 58-77. Ο αχνηδιασμός δεν θα βγει για την Flying Circus. Καθώς η πάση ήταν πιο δυνατή. Ολίβας με το δεξί, πήγε μέχρι το τέλος, δεν τελείωσε καλά τη φάση. Θα χάσει ωστόσο ο Πιπιλής, του έφυγε μπάλα από τα χέρια και έτσι κατοχή επιστρέφει στο πορτοκαλί. Τζόρτζης αφήνει στον Κολυβά. Σοφούλης Τζόρτζης εκτελεί, θα αστοχίσει. Μαρίνης κατεβάζει για την Flying Circus. Πιλής Στασινόπουλος από κοντά, θα πετύχει το καλάθι για το 60-77. Στους 17 η διαφορά. Τζόρτζης υποδέχεται, καταφέρει να συγκρατήσει. Σοφούλης, 12 λεπτά ακόμα για τους Καβλάντα Χόκς. Βρίσκει τον Τζόρτζη. Ασημακόπουλος και πάλι στο Σοφούλη, 5 λεπτά. Με το δεξί θα αστοχίσει ο Τζόρτζης. Μαζεύει το rebound ο Δροσόπουλος. Μαρίνης ανενόχλητος, θα εκτελέσει, θα βρει σίδερο. Σοφούλης κρατάει. Αποφασίζει να εκτελέσει, θα στοχίσει. Αλεξάκης για να μειώσει, δεν θα το κάνει. Στασινόπουλος δεν μπόρεσε να πάρει το επιθετικό rebound. 3-17 ακόμα για το φινάλε. Κολυβάς. Τελεί για τρεις, εύστοχος. 60-80. Πιπιλής. Περνάει στον Αλεξάκη, θα χάσει εκείνο στην μπάλα. Διορθώνει ο Δροσόπουλος. Μαρίνης για τρεις, airball. Δύο μένα τώρα στην επίθεση, σταματάει, επιλέγει το τρίποντο ο Σοφούλης. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός. 2,5 λεπτά ακόμα απομένουν για το παιχνίδι. Η Καβλάντα Χόκς είναι πάρα πολύ κοντά στην 13η νίκη τους. Από την άλλη Flying Circus φαίνεται πως δεν θα αποφύγει την 12η ήττα στη σεζόν. Πιπιλής. Σταματάει, εκτελεί, θα στοχίσει, Στασινόπουλος μαζεύει το rebound. Και πάλι ο Πιπιλής, εύστοχος τώρα.
το 62-80. Μασιμακόπουλος, πήγανε σε γρήγορη επίθεση, Hawks. Θέλω να τρέξει τώρα και η γηπεδούχη, αλλά θα γίνει το κλέψιμο. Κολυβάς εκτελεί για 3 αμέσως. Σοφούλης και αυτός για 3. Κάνουν κάποιες βιαστικές επιλογές οι Καβλάντα Hawks. Ωστόσο, τους έχουν δώσει την ευκαιρία να το κάνουν οι αντίπαλοι με αυτή τη διαφορά που έχουν χτίσει οι Πορτοκαλοί. Σοφούλης. Δεν απέρασε για τον Τζόρτζι, παρεμβαίνει ο Αλεξάκης, θα κάνει το κλέψιμο. Η εκτέλεση από τον Πιπίλη είναι αστοχή. Ζητάει ο Σοφούλης και πάλι, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Εκτελεί για 3, θα αστοχήσει. Να δούμε αν θα το πάρει και πάλι. Εκτελεί και πάλι, ούτε τώρα. Τζόρτζι σε επιθετικό rebound και θα έρθει το καλάθι. Είναι το 62-82. Ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Γλινός, από σατσαλακή ολοκλήρωσε το τελείωμα. 44 δευτερόλεπτα ακόμα, διαδικαστικού χαρακτήρα. Ασημακόπουλος θα πάρει το φάουλο από τον Αλεξάκη, ο οποίος του δίνει και το χέρι. Ήταν, είναι βόλες για τους Καβλάντα Hawks. Εκτελεί, θα ευστοχίσει. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα στοχίσει στην δεύτερη προσπάθειά του. Πιέζει ο Τζόρτζης. Η Πιπίλη θα στοχίσει. Σοφούλη ζητάει και πάλι. Θα κάνουν κανονικά επίθεση η Ατλάντα Hawks. Η Καβλάντα Hawks, με συγχωρείτε. Σοφούλης απέναντι στον Γλινό. Πάει εκείνος πάνω του. Σοφούλης κρατάει και θα πάρει το φάουλ στη συνέχεια. Σοφούλης θα πάρει και την εκτέλεση. Θα πετύχουν και το καλάθι οι Καβλάντα Hawks για το τελικό. 62-85. Νίκη λοιπόν για τους Καβλάντα Hawks, η 13η στην σεζόν. Θα πάνε στο 13-5 από την άλλη Flying Circus. Θα γνωρίσει την 12η ήττα για το 7-12. Εκεί θα πάει το ρεκόρ τους. Φινάλι λοιπόν, Flying Circus Καβλάντα Hawks, 62-85.